ωραία. Τι κάνετε? Καλά. Μια χαρά. Ευχαριστούμε. Χαίρομαι που ήρθατε. Είναι πατριώτη. Τι κάνει το παιδάκι σα. Μια χαρά, μια χαρά. Πέρσι που ήμουν εδώ, ήρθε στην κοιλιά τη. Ήρθε στην κοιλιά τώρα. Ήρθε στην κοιλιά του παπά του. Ίδιο. Ίδιο είναι λέει. Αλήθεια, λε Άννα. Ναι, ναι, ναι. Έχει τη δικιά σου άβρα. Η μόνη. Να σου πω, πρέπει να με αγαπά πολύ, επειδή είμαστε στι πατριώτε γι' αυτό. Είσαι η μόνη που το λε, γιατί οι περισσότεροι λένε ότι μοιάζει στη Φέη. Α, μωρέ και εσύ. Σε σένα μοιάζει. Έχει την άβρα αυτό που κουβαλάει. Ξέρει, είναι αγοράκι μωρέ αυτό. Μοιάζει, δεν είναι. Γιατί πολλέ φορέ τα μωρά. Ευχαριστούμε πολύ. Μοιάζουν είμαι. Δεν καταλαβαίνει το φίλο του σε μικρή ηλικία. Αλλά αυτό είναι αγοράκι όμως, το καταλαβαίνει. Εμένα η κόρη μου μικρή έμοιαζε με αγοράκι που είναι πολύ όμορφη η Μαρία και για σένα είναι όμορφη βέβαια. Και κάποια στιγμή μου λέει γύρω στα 4 είχε επιβίσει και έλεγε μαμά, εγώ τι είμαι επιτέλους, αγόρι ή κορίτσι. Αλήθεια. Το χρυσό μου τη λέγανε αγοράκι, μου ήταν έτσι. Ναι, η Μαρία μου πήρε μια κούκλα. Ένα 77 ετών. Γιατί τι κάνει τα μαλάκια τη έτσι πιο μακριά, πιο αυτά. Ήταν έτσι λίγο αγοροκόριτσο και τα αλλά ήταν πολύ ωραία η απορία. Εγώ μαμά επιτέλους είμαι αγόρι κορίτσι. Πώς πάει η Γιασεμή στην ηθοποιία? Η Γιασεμή πάει εξαιρετικά. Είμαι πολύ περήφανη, πολύ χαρούμενη. Εύχομαι να ζήσετε κι εσείς από το παιδί σας αυτή τη βαθιά ικανοποίηση του παιδιού που στέκεται στα πόδια μόνο του και πάει καλά. Το τι μου λέει ο κόσμος, παίζει το Μαράνα Θα πάλι. Ναι. Για τρίτη χρονιά στο μεταξουργείο σε εμάς. Κάθε Κυριακή και συνεχώς παίρνει παρατάσεις η παράσταση. Πάει καλά άρα. Εξαιρετικά. Και όταν πάω εγώ λοιπόν τελειώνω από την παράσταση τη δικιά μου λίγο πιο νωρίς. Ναι, τις Κυριακές παίζετε το γάλα. Το γάλα, ναι, θα τα πούμε, θα τα πούμε όλα. Και πάω λίγο βιαστικά, να σας πω τώρα, και στέκομαι στην πόρτα σαν αυτούς τους υπεθέρους που παίρνουν τα συγχαρητήρια. Αλήθεια. Ναι, να προλάβω να βγει ο κόσμος που βγαίνει από το μεταξουργείο για να μου πει τα μπράβο για τι λέτε τώρα. Και καμαρώνω κάθομαι έτσι, πώς κάθεται στους γάμους. Και άμα δεν προλάβω καμιά φορά στεναχωριέμαι. Λέω δεν πρόλαβα σήμερα. Γιατί μου λέει πολύ ωραία λόγια. Τόσο πολύ Άννα. Είσαι δηλαδή πολύ πιο περήφανη για την επιτυχία της Γιασεμή σε σχέση με τις δικές σου επιτυχίες. Δηλαδή επειδή τώρα θα μιλήσουμε για την καινούργια παράσταση, αλλά το γάλα έχει γράψει ιστορία μεγάλη ρε παιδί μου. Θα μιλήσουμε για την καινούργια. Το γάλα έχει γράψει και γράφει ακόμα ιστορία ας πούμε. Σίγουρα. Αλλά όλοι οι γονείς του καταλαβαίνουν αυτό. Δεν καμαρώνουμε πιο πολύ για τα παιδιά μας. Εγώ τουλάχιστον καμαρώνω πιο πολύ. Αυτά που μου λένε για τη Γιασεμή και για τη Μαρία μου, βέβαια, που είναι κοινωνική λειτουργός και δουλεύει τώρα σε μια μη κυβερνητική οργάνωση και πάει πολύ καλά. Και είναι μπράβο εξαιρετικό της παιδί. Για τους γονείς δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτό. Πώς κατάφερες, δηλαδή τώρα τα συζητήσαμε και πέρσι, αλλά εγώ θέλω να σας ξαναρωτήσω. Μια οικογένεια με δύο καλλιτέχνες. Και καλλιτέχνες, όχι ρε παιδί μου, καλλιτέχνες που δουλεύανε. Δηλαδή είχατε πάντα δουλειά, γιατί είσαστε και δύο, και ο Λουκιανός και εσύ, πολύ πετυχημένοι σε αυτό που κάνατε. Με δύσκολα ωράρια. Με δύσκολα ωράρια, με καλλιτέχνες. Που... Πώς καταφέρετε έτσι να κρατήσετε μια τόσο δεμένη οικογένεια και τα παιδιά έτσι να πετύχουν, να είναι κοντά σε εσάς, να τα μεγαλώσετε σωστά με αρχές. Πώς έγινε αυτό, ας πούμε. Νομίζω ποιο είναι το μυστικό. Το είπα και πέρσι, μόνο με την αγάπη, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η ανεφόρον αγάπη, αυτό είναι που κάνει τους ανθρώπους σίγουρους και ευτυχείς. Ναι. Ας πούμε στο γάλα που λέγαμε τώρα, ποιο είναι το θέμα, ότι αυτό το παιδί που δεν, αισθάνεται ότι δεν το αγαπάνε, δεν έχει αποδοχή. Ναι. Νομίζω ότι η ανεφόρον αγάπη είναι το μυστικό για τις ανθρώπινες σχέσεις. Mm-hmm. Για να αισθανθούν οι άνθρωποι αποδεκτοί, ότι τους αποδέχεσαι, ότι... και εκεί είναι το μυστικό όλο. Δηλαδή, επειδή... Θεωρώ ρε παιδί μου ότι στην ελληνική οικογένεια υπάρχει αγάπη. Έτσι μας μεγαλώσανε και έτσι. Ναι. Πολλά παιδιά όμως βλέπεις παρεκκλίνουν. Διστακτικά το λέτε, ναι. Όχι, υπάρχει σίγουρα. Ξέρετε, εντάξει, σίγουρα είναι και το παράδειγμα των γονιών. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Εγώ, ας πούμε, ό,τι αρχές έχω πάρει, αυτές που ακολουθώ στη ζωή μου, είναι μιμητικά τα παιδιά, ξέρετε. Μέχρι ποια ηλικία είναι μιμητικά τα παιδιά? Είναι σε όλη, όλη μας τη ζωή έχουμε τις μνήμες. Εγώ, ας πούμε, πορεύομαι με τις μνήμες του σπιτιού μου, του πατρικού, στη Λάρισα. Με τις αρχές του πατέρα μου, ο οποίος ήταν εργολάβος και καμιά φορά τα Σάββατα δεν είχε να πληρώσει τους εργάτες, δεν του φτάναν τα λεφτά. Μηχανικός, έκανε έργα. Και ερχόταν στο σπίτι και έλεγε, Μαρία, έλεγε στη μαμά μου, δώσου μου αυτά τα 20 δραχμές που σου έδωσα να ψωνίσεις, για τα 50, για να πληρώσει τους εργάτες. Λοιπόν, εμένα αυτό είναι η βασική μου αρχή. Με αυτές τις αρχές μεγάλωσα. Και σέβομαι αυτά. Σέβομαι, η μαμά μου ήταν πολύ καθαρή, πολύ νοικοκυρά, πολύ ζωντανό. Αυτά πήρα, αυτά εισέπραξα, αυτά κάνω. Σαν μαμά πώς είστε και πώς ήσασταν όταν τα κορίτσια ήταν μικρότερα? Αυτό που σας είπα, πολύ δοτική. Δηλαδή ίσως επειδή δεν ήμουνα και πάρα κάποιες φορές έλειπα από το σπίτι, αναγκαζόμουν να λείπω με τις περιοδίες, με τις ώρες. Τότε ποιος αγαπούσε τα κορίτσια? Είχα βοηθούς και τη μητέρα μου όσο ζούσε και την αδερφή μου στη Λάρισα όταν ήμουνα, αλλά και μετά όταν ήρθα στην Αθήνα είχα πάντα βοηθούς, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, ναι. Και φαίνεται ότι αναπλήρωνα, αισθανθόμουν την ανάγκη να αναπληρώσω το χρόνο, το χρόνο που έλειπα με
πιο πολύ αγάπη και φροντίδα. Κοιτάξτε, είναι θέμα να είσαι ουσιαστικός. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα μόνο η διάρκεια και η ποσότητα, είναι και η ποιότητα αυτού που προσφέρεις. Ο Λουκιανός ως πατέρας. Εξαιρετικός, άψογος. Ασχολείται πιο πολύ από μένα. Αλήθεια. Με τα παιδιά. Κάθε απόγευμα έπαιρνε τη Μαρία μικρή που ήταν, θυμάμαι, στο ψυχικό μένα με τότε, από το χεράκι και την πήγαινε. Μπαμπά, εγώ τώρα βαριέμαι, τι να κάνω, στο ψιλικατζίδικο να τη αγοράσει ένα παιχνιδάκι. Ναι, όταν πήγαινε να πιει καφέ, την έπαιρνε μαζί του, την έβαζε στο στάντ εκεί στο, σε ένα μαγαζί στο ψυχικό, στο Σαν Πάολο που πήγαινε, την έβαζε δίπλα του στο στάντ και τη έβαζε σε εγώ, νεράκι, πορτοκαλάδα σε ένα μικρό ποτήρι και καθόταν και αυτή στο μπαρ. Ασχολιόταν πάρα πολύ ο Λουκιανός.